Σύγχρονοι ασκητές. Μια εκπομπή μαρτυρία του Ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδροπόλεως που μας παρουσιάζει σύγχρονες μορφές πίστεως, σιωπής και ασκήσεως. Σύγχρονοι ασκητές. Ο βίος, οι διδαχές και η απλότητα των σύγχρονων ασκητών πατέρων στην σημερινή κοινωνία της βουής, των απαιτήσεων και των προβλημάτων. Επιμέλεια Απόστολος Καπουδάκης. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σας καλωσορίζουμε και σήμερα στην εκπομπή «Σύγχρονοι ασκητές», όπου θα συνεχίσουμε την αναφορά μας στην ιερή προσωπικότητα του ιερομονάχου πατρός Ευσεβίου Γιανακάκη. Το γραφείο του πατρός Ευσεβίου, κάτω από το ιερό βήμα του Αγίου Λουκά, είχε γίνει πολυσύχναστος και προσφυλής χώρος για τα πνευματικά του τέκνα. Εκεί μπορούσαν όλοι να τον βρουν όταν δεν ήταν στο ναό ή στο νοσοκομείο. Πολλοί κατέβαιναν εκεί στη διάρκεια της ημέρας για να του πούν το πρόβλημά τους. Ας ήταν ταπεινό και απέριτο το γραφείο. Ο χώρος εκείνος απέπνεε ευωδία αγιότητας και χάρη Θεού. Τους υποδεχόταν όλους με πατρική στοργή και εγκαρδιότητα. Με ιδιαίτερη χαρά δεχόταν τους νέους. Κερνούσε γλυκό και δροσερό νερό, διακονώντας ταπεινά όλους. Στον τοίχο κρεμόταν η εικόνα του Χριστού και η φωτογραφία του γέροντα Σεραφείμ. Μία ευχή από τον Άγιο Πνευματικό, ένας λόγος του, έπαιρναν όλο το βάρος και την ανησυχία από την ψυχή και ο νους φωτιζόταν, γιατί εκείνος ήταν κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος και εστία Θείου Φωτός. Καθώς έφευγε κανείς από το γραφείο, ο γέροντας τον συνόδευε μέχρι την πόρτα. «Εν ειρήνη και χαρά», έλεγε. Στεκόταν εκεί, με το χαρακτηριστικό εκείνο μηδίαμα, και ευλογούσε μέχρι ότου απομακρυνθεί. Η αγάπη του συγκινούσε τα τέκνα του και τους διήγηρε το φιλότιμο να αγωνιστούν για να γίνουν όπως εκείνος ευχόταν. Και αυτό που επιθυμούσε ο γέροντας ήταν η ένωσή τους με τον Χριστό, επιδίω και πρωτίστως να τους εμπνεύσει την αγάπη προς το Θεό. Να αγαπούμε πολύ τον Ιησού, όχι ανθρώπους ή πράγματα. Όλη την καρδιά μας θέλει να του δώσουμε, όχι ψίχουλα ή ένα μέρος. Το σαλόνι της ψυχής μας ζητάει ο Κύριος, όχι το διάδρομο ή την κουζίνα, συνήθιζε να λέει. Η ποιμαντική του είχε χριστοκεντρικό χαρακτήρα. Κέντρο της ζωής μας, ο Χριστός. Πάντα με τον Χριστό και όλα για τον Χριστό, έλεγε. Συνέδεε τα πνευματικά του παιδιά με τον Χριστό και όχι με το πρόσωπό του. Δεν ήθελε οπαδούς, ούτε να γίνεται θόρυβος γύρω από το όνομά του. Ήταν ένας αφανής και ακούραστος εργάτης της Εκκλησίας και το μόνο που τον ενδιέφερε ήταν να σώζονται ψυχές. Έγραφε στις σημειώσεις του. Ο πνευματικός πατέρας, με τις συνεχείς και καυτές προσευχές, με τις κατανυκτικές λειτουργίες και την κατά διαστήματα ιερά εξομολόγηση, γίνεται η γέφυρα στα πνευματικά του παιδιά για να ενώνονται σταθερά και μονίμως και αιωνίως με τον Χριστό και τον ουρανό. Συστηματικά έστρεφε την ευγνωμοσύνη των πνευματικών του παιδιών προς τον Χριστό. Αν κάποιος του έλεγε «Σας ευχαριστώ πολύ, γέροντα, η ευχή σας είναι που μας στηρίζουν», απαντούσε «Τον Κύριο παιδί μου να ευχαριστούμε για όλα. Εκείνος είναι η πηγή. Εκείνος είναι ο σύνδεσμός μας. Παίρνει ο εξομολογούμενος από το Χριστό δύναμη, ο πνευματικός χάρη, και έτσι επικοινωνούμε. Αυτό είναι το συγκινητικό. Και αν ο πνευματικός έχει ελαττώματα ως άνθρωπος επειδή έχει το χάρισμα της ιεροσύνης, η χάρις του Θεού έρχεται στον εξομολογούμενο». Εδώ ο Απόστολος Παύλος έλεγε τον εαυτό του έκτρωμα. «Εμείς τα κνόδαλα τι να πούμε, παιδί μου?» Ο πατέρας Ευσέβιος σεβόταν την ελευθερία της κάθε ψυχής, γιατί ο ίδιος ζούσε την πνευματική ελευθερία. Υποδείκνυε το σωστό, παρακινούσε στον αγώνα, όμως ουδέποτε επέβαλε κάτι. «Αν θέλεις, πρόσεξε το αυτό το σημείο, παιδί μου», έλεγε. «Αν θέλεις, δώσε μου λίγη χαρά». Γνώριζε ότι για να επέλθει η θεραπεία, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εκούσια παράδοση του εξομολογουμένου στον πνευματικό ιατρό. Γι' αυτό επιδίωκε τη συνεργασία με τον εξομολογούμενο. «Θέλεις να συνεργαστούμε», είπε κάποτε σε πνευματικό του τέκνο.
απλοϊκή και ολιγογράμματη νέα. Κοντά του, όλοι είχαν μία αίσθηση πνευματικής ελευθερίας. Προέτρεπε τα πνευματικά του παιδιά να παρακολουθούν ομιλίες σεβασμίων γερόντων και άλλων διακεκριμένων ομιλητών. Χαρά για εκείνον και μόνη αμοιβή των κόπων του ήταν η κατά Χριστόν προκοπή των παιδιών του. Δεν ήθελε να παραμένουν σε νηπιακή πνευματική ηλικία. Ενίσχυε το αγωνιστικό του φρόνημα και ανέπτυσε το φιλότιμο. «Δικό σου θέμα είναι», έλεγε. «Από σένα εξαρτάται τι θα θελήσεις να πετάξεις από πάνω σου». Ο πνευματικός προσεύχεται να ανεβαίνει η στάθμη της ψυχής σου. Η βοήθεια του πνευματικού είναι συνεχής, αλλά τον πρωτεύοντα ρόλο τον έχει ο ίδιος ο άνθρωπος. Προσευχόταν και διακριτικά συμπορευόταν. Με αυτόν τον τρόπο βοηθούσε τα τέκνα του να οριμάσουν πνευματικά και να φτάσουν εις άνδρα τέλειων, εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας ήταν το κέντρο της πνευματικής ζωής του πατρός Ευσεβίου. Βίωνε τη μυστική ένωση με τον Ιησού δια της συνεχούς Θείας Μεταλήψεως και γινόταν Χριστοφόρος και Θεοφόρος. Έγραφε στις σημειώσεις του. «Από τα χρόνια της νεανικής μου ηλικίας, η ώρα της Θείας Κοινωνίας μου ήταν η πιο ευχάριστη και η πιο συγκινητική ώρα της ζωής μου. Δεν υπάρχει εδώ στην υδρόγειο σφαίρα μεγαλύτερο δώρο, πολύτιμότερο και αγιότερο από την λατρείαν και το ποτήριον της ζωής. Αυτό μας ανεβάζει. Αυτό μας ειρηνεύει. Αυτό μας διώχνει το άγχος και κάθε μας ανησυχία. Αυτό μας απαλλάσσει από το δυσβάσταχτο βάρος της αμαρτίας και μας ενώνει με τον Κύριό μας, τον γλυκύτατόν μας Ιησούν». Καθοδηγούσε τα πνευματικά του παιδιά σύμφωνα με την αποστολική και πατερική παράδοση και καλλιεργούσε την ψυχή τους ώστε να μπορούν να συμμετέχουν συχνά στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, γιατί γνώριζε ότι η Θεία Κοινωνία είναι το φάρμακο της Αθανασίας, το μυστικό της Αγιοσύνης και ο αραβόν της Μελούσης Βασιλείας. Είχε πει σε κάποια ομιλία του στο ναό: «Νομίζω ότι η ζωή μας, αν δεν πλαισιώνεται και δεν περπατάει με αυτόν τον τρόπο της μυστηριακής ζωής και του μεγάλου δείπνου, ανελιπώς, είναι κούφια. Είναι πολύ πονεμένη η ζωή μας και άδεια. Να δίνει δύναμη και χάρη ο Κύριος, ώστε όντως να καλλιεργούμε τον εαυτό μας κατά Θεόν και να έχει την πρώτη θέση το μέγα δείπνο στη ζωή μας. Να είναι ζωντανή η πίστη μας, όχι εύκολα να παραλείπουμε Θεία Λειτουργία, όχι εύκολα να απέχουμε από το ποτήριο της ζωής που είναι η κορυφή. Και θα το λέω και θα το τονίζω πάντοτε. Όποιος παίρνει Χριστό, ανασταίνεται. Όποιος παίρνει Χριστό δεν υπολογίζει ούτε αρρώστια, ούτε δοκιμασία, ούτε άλλη δυσκολία. Νιώθει πάντοτε τον εαυτό του κάτω από τη χάρη του Κυρίου». Δεν παρέλειπε βέβαια να τονίζει την κατάλληλη προετοιμασία πριν από τη Θεία Κοινωνία. «Δοκιμαζέτο δε άνθρωπος σε αυτόν και ούτως εκ του άρτου εστιέτο και εκ του ποτηρίου πεινέτο», λέει ο Απόστολος Παύλος. Μετάνοια. Από εκεί να ξεκινάμε. Πλησιάζουμε το ποτήριο της ζωής με τη μετάνοια. «Κύριε, ελέησόν με. Δέξουμε ως βαριά ασθενή, ως έτοιμο θάνατο. Έτσι δέξουμε, Κύριε», να λέμε. «Ας έχουμε ελαττώματα». Μας δέχεται ο Κύριος σαν τα καλύτερά του παιδιά, όταν ξεκινάμε από τη μετάνοια. Ο πατέρας Ευσέβιος μετέδιδε στα πνευματικά του παιδιά την αγάπη για τη λατρεία και την αδιάλειπτη επικοινωνία με το Θεό. Επιδίωκε εξ αρχής να τα συνδέσει με την Εκκλησία, η οποία είναι το θεανθρώπινο σώμα του Χριστού, με κεφαλή της τον ίδιο τον Χριστό και ζωντανά μέλη της όλους τους Αγίους. «Έξω από την Εκκλησία δεν υπάρχει σωτηρία», έλεγε, επαναλαμβάνοντας την αρχή του Αγίου Κυπριανού περί της αποκλειστικότητας της σωτηρίας μέσα στην Εκκλησία. «Ο άνθρωπος», τόνιζε, «σώζεται μόνο μέσα στην Εκκλησία, με τη συμμετοχή του στις λατρευτικές συνάξεις των πιστών. Ακόμη και η ατομική προσευχή δεν εισακούεται αν ο πιστός δεν λαμβάνει μέρος στην κοινή λατρεία στο ναό του Θεού». Συνιστούσε στους εξομολογούμενους του, μόλις σηκωθούν το πρωί, να προσφέρουν στο Θεό την πρώτη σκέψη τους, λέγοντας τη δοξολογία και τον πεντηκοστό ψαλμό, έως ότου ετοιμαστούν. Κατόπιν, να διαβάζουν το εξεγερθέντες. «Το πιστεύω και τις ευχές του Μεσονυχτικού, τον εξάψαλμο, την οδή της Θεοτόκου και πάλι τη δοξολογία». Έπειτα, να κάνουν προσευχή μέσα από την καρδιά τους.
πρώτα να δοξολογούμε τον παντοδύναμο και πολυέλαιο Κύριο. Έπειτα να τον ευχαριστούμε για τις άπειρες προς ημάς ευεργεσίες του και τέλος να τον παρακαλούμε ταπεινά, πρώτα για τις πνευματικές και έπειτα για τις υλικές μας ανάγκες. Κάθε πρωί να του ζητούμε αυτά τα δύο πράγματα. Κύριε, κάνε να αρέσω σε εσένα. Ό,τι θα κάνω και ό,τι θα πω σήμερα να είναι δικό σου, να οικοδομούμε και να οικοδομώ. Με υπομονή και αγάπη συμβούλευε κάθε νέο πνευματικό του τέκνο. Να βάλεις ένα καλό πρόγραμμα. Μετά την πρωινή προσευχή, ανάγνωση από την Καινή Διαθήκη. Να παίρνεις ένα σύνθημα που θα το έχεις στο νου σου και θα προσπαθείς να το εφαρμόζεις όλη την ημέρα. Να λες, εδώ θα σταθώ, θα το τηρήσω σήμερα. Το ύψωμα να το χρησιμοποιείς μετά την πρωινή προσευχή. Πριν από το απόδειπνο και τη βραδινή προσευχή, να διαβάζεις λίγο από ένα πατερικό βιβλίο. Προδιαθέτει καλώς. Να λέμε κάθε βράδυ, τι έκανα σήμερα, πόσα είπα και πόσα δεν έπρεπε να πω, πόσες φορές νευρίασα, τι μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Τον βάζουμε τον εαυτό μας το βράδυ στο σκαμνί. Έτσι αναζωπηρούνται το χάρισμα και ανανεώνεται. Και έτσι αγωνίζεται κανείς. Προέτρεπε τα τέκνα του να λένε την ευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ Υιέ του Θεού, ελέησον με τον αμαρτωλόν ή ελέησον ημάς. Να λες την ευχή, συμβούλευε, και να ζεις την παρουσία του Χριστού στο δρόμο, στο λεωφορείο, στην εργασία, όπου βρίσκεσαι, και τους χαιρετισμούς της Παναγίας. Τα λες από μέσα σου και δεν καταλαβαίνει κανείς τι κάνεις. Και όταν προσεύχεσαι για τον οδηγό, για τους συνεπιβάτες, τις οικογένειες και τα προβλήματά τους, τότε νιώθεις πολύ ωραία. Η μεγαλύτερη μορφή αγάπης είναι να προσεύχεσαι για κάποιον που δεν το ξέρει. Έχει μεγάλη αξία η προσευχή όταν επεκτείνεται και σε ανθρώπους που δεν έχουν για μας καλή γνώμη. Δυνατόν να μας αντιπαθούν είτε από άγνοια είτε γιατί ζουν μακριά από το Θεό. Και όχι απλώς να λέει κανείς δύο λόγια, αλλά με την καρδιά του, με πραγματική αγάπη. Ο πιστός που φεύγει από αυτή τη ζωή, πόση χαρά θα νιώθει για το ότι προσευχόταν για κάποιον που δεν του φέρθηκε καλά. Χάριζε κομποσκίνη στα πνευματικοπαίδια του και τους δίδασκε πώς να το χρησιμοποιούν. Στην αρχή θα λέμε λίγα λόγια όπως «Κύριε, έχω ελλείψεις, ελαττώματα, πάρ' τα από μένα». Και ύστερα «Κύριε, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον με τον αμαρτωλό. Κύριε, ελέησέ με. Κύριε, ελέησέ με». Και όταν θέλεις να κάνεις κομποσκίνη για κάποιον άλλο θα λες «Παρακαλώ Κύριε, να αγιάζεις αυτό το πρόσωπο, να το σκεπάζεις πάντα με τη χάρη και την ευλογία σου». Και στη συνέχεια «Κύριε Ιησού Χριστέ Υιέ του Θεού, ελέησον τον δούλον σου, Κύριε ελέησέ τον». Το κομποσκίνη, έλεγε, είναι εργαλείο προσευχής. Ως εκ τούτου, ήθελε να χρησιμοποιείται όχι με επιπολαιότητα και για επίδειξη, αλλά με συνέστηση και επίγνωση. Κάποτε τον ρώτησε πνευματικό του τέκνο «Γέροντα, πενιντάρι κομποσκίνη να κάνω ή κατοστάρι?» «Πενιντάρια, κατοστάρια, ό,τι να είναι. Η ζωή μας ολόκληρη να είναι ένα κομποσκίνη. Την ευχή να λες. Και όλα κάτω από την παρακολούθηση του Κυρίου να τα θέτουμε». Καλλιεργούσε στα πνευματικά του παιδιά το πνεύμα της ειρήνης, της αισιοδοξίας και της χαράς. Καθημερινά τον απασχολούσαν πολλές και σοβαρές ευθύνες. Έχοντας όμως ο ίδιος ειρήνη με το Θεό, ακτινοβολούσε και προς τα έξω την εσωτερική του ειρήνη. Το βλέμμα του, η ομιλία του, οι κινήσεις του, όλα μαρτυρούσαν πως ο άρχον της ειρήνης αναπαυόταν στην καρδιά του. Είχε τη δύναμη να παραμένει ακλόνητος στις δοκιμασίες και να παρηγορεί και να εμψυχώνει τα πνευματικά του παιδιά. «Μη ταρασέστο ημών η καρδία, ουδε μία ανησυχία», συνήθιζε να λέει. «Μην ανησυχείς, όλα καλά θα πάνε». Η χάρη και η δύναμη των λόγων κόπαζαν τον σάλο της ψυχής. Γνώριζαν ότι πράγματι όλα θα πήγαιναν καλά, όταν το έλεγε ο γέροντας. Ήθελε τα πνευματικά του παιδιά να είναι χαρούμενα. «Πώς θα νικήσει κανείς τον πειρασμό και τη δυσκολία, αν δεν είναι ειρηνικός και χαρούμενος», έλεγε. Συνήθιζε να χαιρετά με τα παρακάτω λόγια. «Χαίρε, παιδί μου. Χαίρε και αγάλου. Χαίρε και πάλι νερό, χαίρε». Στενοχωριόταν όταν έβλεπε κάποιον σκυθροπό ή λυπημένο. Αντίθετα, όταν τα πνευματικά του παιδιά ήταν χαρούμενα και αισιόδοξα, ο γέροντας εφρενόταν. «Αμπράβο, παιδί μου. Μου δίνεις πολύ χαρά. Να σε ευλογήσω. Γιατί να μην είμαστε χαρούμενοι, αφού είμαστε κοντά στο Θεό? Μακριά από το Θεό είναι η δυστυχία». Τις λέξεις «καημένος», «κακομύρης», «αχ», «άγχος» δεν τις χρησιμοποιούσε ποτέ,
ούτε ήθελε να τις ακούει. Έλεγε χαρακτηριστικά: «Καημένος, ο πιστός, ο χριστιανός, δεν είναι καημένος, δεν είναι κακομύρης. Είναι ευλογημένος. Ο ευλογημένος να λέτε. Κακομύρης είναι ο διάβολος. Δεν θέλω να ακούω, αχ. Μα στέρισε τίποτε ο Θεός. Δόξασε ο Θεός να λέμε. Και με χαρούμενη διάθεση να σηκώνουμε το σταυρό του καθημερινού μας αγώνα. Το άγχος είναι απαράδεκτο, ιδιαίτερα για τους ανθρώπους της Εκκλησίας. Άγχος ίσον ολιγοπιστία, ίσον εγωισμός». Ένα πρωί χτύπησε το τηλέφωνο στο γραφείο του. Αφού άκουσε για λίγο αυτόν που του μιλούσε, απάντησε: «Προβλήματα. Μαζί θα τα λύσουμε. Αν όμως στρέψουμε τους οφθαλμούς μας λίγο προς τα πάνω, θα δούμε ότι ένα μόνο πρόβλημα υπάρχει: η σωτηρία της ψυχής μας». Άλλοτε έλεγε: «Οι χριστιανοί δεν έχουν προβλήματα. Τα έχει λύσει η σταυρική θυσία του Χριστού». Ο ίδιος ζούσε τη διαρκή παρουσία του Θεού και τη βεβαιότητα της αγάπης του. Με το «δόξασε ο Θεός» απαντούσε στη χαρά και τον πόνο, διότι τα απέδιδε όλα στη δική του πρόνοια και το Άγιο θέλημά του. Thank you.
Ιησού σαρκωθέντος, ο άρδης ηγμαλώτησθεν, ο Αδάμ ανακέκριτερ, η κατάραν ενέκροτερ, η αίμα ηλευθέρωτερ, ο θάνατος τεθανάτωτερ, και η μίσε ζωπήθημεν, διό ανυμνούντες βόμεν, ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών, ο ούτως ευδοκίσας δόξαση. Ο πατέρας Ευσέβιος μιλούσε εκ του περισσεύματος της καρδιάς του, από την οποία έρεαν ποταμή ύδατος ζώντος. Οι ευχές που έδινε αποτελούσαν έκφραση της αγιοπνευματικής εμπειρίας του και της άμετρης πατρικής του αγάπης. Την ευχή σας, Γέροντα, πλούσια, πλουσιωτάτη η πατρική μου ευχή. Ο Κύριος να σας ευλογεί, και επαναλάμβανε. Ο Κύριος να σε ευλογεί και να σε αγιάζει. Αυτό ήταν το ξεχύλισμα της καρδιάς του. Οι ευχές του ήταν συγχρόνως σύνθημα για πνευματικό αγώνα. Η ζωή σου να είναι ολόκληρη μέσα στο θέλημα του Κυρίου. Η καρδιά σας, ο νου σας, η ψυχή σας, το είναι σας ολόκληρο, κάθε κύτταρο, όλα να είναι διαποτισμένα με τη χάρη του Θεού. Να κλείνεις μέσα στην καρδιά σου, στο νου σου, ολόκληρο τον ουρανό, τη ζωή του ουρανού. Αυτό το σύνθημα σου δίνω. Στον αγώνα τον καλό και τον Άγιο, παιδί μου. Δύναμη, δύναμη, ίσχυε και κρατεού. Η ζωή σου είναι νόστιμη στην έκφραση, στη διακονία, στον κανόνα, στην προσευχή. Τα χρόνια όλων μας να είναι μεστά από χάρη Θεού. Χρόνια Άγια να λέμε, όχι χρόνια πολλά. Χρόνια Άγια, οσιακά, αγωνιστικά, και τότε είναι πολλά. Ο λόγος του είχε πνευματική δύναμη. Η ευχή του Γέροντα έπιανε. Όλα καλά να πάνε, σε σταυρώνω, έλεγε, και με την ευχή του όλα πήγαιναν πολύ καλά. Πνευματικό του τέκνο γράφει. Θα πήγαινα σε μια δύσκολη αποστολή. Γι' αυτό θέλησα να πάρω πρώτα την ευχή του Γέροντα. Με ευλόγησε. Να σε συνοδεύουν άγγελοι, μου είπε. Ενώ έφευγα, εκεί στην πόρτα μου επανέλαβε. Δεν το λέω έτσι, το εννοώ. Άγγελοι να σε συνοδεύουν. Στο δρόμο ένιωθα ειρηνική και χαρούμενη. Όταν έφτασα στον προορισμό μου, όλοι με δέχθηκαν ευμενέστατα και η έκβαση της υποθέσεως ήταν απίστευτα καλή, πέρα από κάθε προσδοκία. Και τότε θυμήθηκα την ευχή του Αγίου Γέροντά μου. Άγγελοι να σε συνοδεύουν. Ο πατέρας Ευσέβιος δεν ήταν απλώς ο εξομολόγος και ο πνευματικός οδηγός των πιστών που κατέφευγαν κοντά του. Ήταν αληθινός πατέρας. Η αγάπη του για τα πνευματικά του παιδιά δεν ήταν συναισθηματική, αλλά ο σφοδρός πόθος του πνευματικού για τη σωτηρία των παιδιών του. Η μέρα και νύχτα δεν έπαβε να νουθετεί με τα δακρύων ένα έκαστον. Δεν απογοητευόταν για τη διόρθωσή τους, ούτε απογοήτευε ποτέ κανέναν. Ενέπνεε πάντα την ελπίδα και την εμπιστοσύνη στην αγάπη του Θεού. Η απογοήτευση είναι το μεγαλύτερο κατόρθωμα του διαβόλου. Πανηγυρίζει. Όχι, παιδί μου, ποτέ. Ο Κύριος λίγο μας αφήνει για να αγωνιζόμαστε, αλλά παρακολουθεί και πάλι δίνει τη χάρη του. Το ότι βλέπεις τον εαυτό σου χειρότερο να σε ευχαριστεί. Όσο πλησιάζει κανείς στο φως, τόσο βλέπει καλύτερα και τον πιο μικρό λεκέ. Όσο προχωρούμε στην πνευματική ζωή, τόσο βλέπουμε τις ελλείψεις, τα ελαττώματά μας και γνωρίζουμε τον εαυτό μας. Είχε το χάρισμα να ενθαρρύνει τις ψυχές και να εμπνέει τη διάθεση για αγώνα. Κομματάκια να βλέπεις κάτω τον εαυτό σου από το διάβολο, να μην απελπίζεσαι. Να λες, εδώ, θα αγωνιστώ, ο Χριστός δεν θα μ' αφήσει. Ας χτυπάνε τα βόλια του διαβόλου. Θα πέφτω, θα χύνω δάκρυα, θα μετανοώ με ταπείνωση, με επίγνωση. Και πολλές φορές τα δάκρυα είναι πιο ευάρεστα από μία αρετή. Σε κάποιο πνευματικό του τέκνο που είχε δυσκολίες και προβλήματα, έγραφε «Εν πυρή δοκιμάζεται χρυσός και άνθρωποι δεκτοί εν καμίνο. Όσο ο στρατιώτης είναι έξω από τη μάχη, είναι αυλαβής, αλλά όταν ακολουθήσει τον αρχηγό του, τότε θα αρχίσουν αμέσως να βουίζουν οι σφαίρες γύρω του. Οι Άγιοι παιδί μου στη μάχη κατά του εαυτού τους πολεμούσαν γενναία και νικούσαν. Και εμείς στην πορεία μας και την ζωή μας, όταν έχουμε αγώνες και αντιδράσεις, να είμαστε υπερβέβαιοι ότι τότε πάμε πολύ καλά. Ίσχυε λοιπόν και κρατεού. Μη φοβάσαι, τα ζωντανά ψάρια κολυμπούν πάντα αντίθετα στο ρεύμα». Λυπόταν για τις πτώσεις των πνευματικών του παιδιών, σαν να ήταν δικές του και με φώτα τον εαυτό του.
«Εγώ φταίω», έλεγε. «Αν ήμουν εγώ καλύτερος, θα ήσασταν και εσείς καλύτεροι». Υπέβαλε τον εαυτό του σε επίπονη άσκηση για να αποσπάσει το έλεος του Θεού για τον αμαρτήσαντα. Αγρυπνία, γονικλησίες, μερικές δεκάδες μετάνοιες και κομποσχήνια για το πνευματικό τέκνο που είχε λυπήσει το Θεό ή και για εκείνο που δεν ήθελε να καταλάβει το σφάλμα του. Ακόμη και καθίσματα από το ψαλτήρι διάβαζε στο όνομά του. Ως αληθινός ποιμένας, αναζητούσε το ασθενές πρόβατο για να το γιατρεύσει. Μεγάλο πόνο προξενούσε στην ψυχή του η εκούσια αιμονή ενός τέκνου του στην πτώση. Πολλές φορές, επίσης, προσέκρουε στο αδιαπέραστο τείχος του ιδίου θελήματος που χώριζε τον εξομολογούμενο από το Θεό. Όταν όμως ο πεπτοκός ερχόταν εις αυτόν και επέστρεφε, η χαρά του καλού ποιμένα ήταν απερίγραπτη. Συγχρόνως, λησμονούσε κάθε προηγούμενη οδύνη. Η μακροθυμία και η συγχωρητικότητά του προς τα πνευματικά του παιδιά δεν είχαν όρια. «Συγχωρέστε με που σας στενοχωρώ, γέροντα», του έλεγε κάποιος. «Εσύ με στενοχωρείς?» «Όχι, παιδί μου. Μου δίνεις πολύ χαρά», απαντούσε. Η συμπεριφορά του αυτή συγκινούσε βαθιά τα τέκνα του, ιδιαίτερα όταν γνώριζαν ότι εκείνος είχε λόγους να μην είναι ευχαριστημένος από τον αγώνα τους. Τους διήγηρε το φιλότιμο να αγωνιστούν όσο καλύτερα μπορούσαν. Ο πατέρας Ευσέβιος έλεγε στα πνευματικά του παιδιά: «Να σας δώσω τον παράδεισο και ας πάω εγώ στην κόλαση». Η υπερβολική αυτή αγάπη που φθάνει μέχρι θυσίας μας θυμίζει το του Αποστόλου Παύλου: «Ευχόμην γάρ αυτός, εγώ, ανάθεμα είναι από του Χριστού υπέρ των αδελφών μου». Το ίδιο θυσιαστικό πνεύμα συναντάμε και σε συγγράμματα Αγίων Πατέρων. Το πνεύμα πρόθυμον εστίν, υπήν το αιμό δεσπότη. Ο μακάριος γέροντας έχερε με τα χερόντων και έκλαιε με τα κλαιόντων. Όταν κάποιος είχε ένα πρόβλημα, εκείνο που επιδίωκε ήταν να το μάθει ο πατέρας Ευσέβιος. Από τη στιγμή εκείνη, ο γέροντας το αναλάμβανε σαν δικό του. Κάθε φορά αυτή ήταν η απάντησή του: «Προσευχή, παιδί μου, πολύ προσευχή θα κάνουμε και θα βοηθήσει ο Θεός. Δεν υπάρχει πιο αποτελεσματικό μέσον από την προσευχή. Η προσευχή τα τακτοποιεί όλα. Είναι ασύλληπτη η δύναμή της». Πραγματικά, μεγάλη ευλογία ερχόταν σε όλους με την προσευχή του. Προβλήματα δυσεπίλυτα, προσωπικά ή οικογενειακά, έπαιρναν καλή πορεία και έβρισκαν τη λύση τους. Ο αδελφός μιας ευλαβούς νέας ήθελε να νυφευθεί κάποια κοπέλα μάρτυρα του Ιαχωβά. Όλες οι προσπάθειες των δικών του να τον μεταπίσουν απέβησαν άκαρπες. Εκείνος επέμενε και θεωρούσε εχθρούς του όσους ήταν αντίθετοι. Η αδελφή του τότε, απαρηγόρητη, κατέβηγε στον πατέρα Ευσέβιο, τον πνευματικό της. «Μην ανησυχείς, παιδί μου. Θα αλλάξει γνώμη», την καθησύχασε. «Θα κάνουμε πολύ προσευχή και δεν θα την πάρει», πρόσθεσε με βεβαιότητα. Ύστερα από δύο μέρες, ο νέος ανακοίνωσε στους δικούς του ότι αντιλήφθηκε το μεγάλο λάθος που πήγαινε να κάνει και διέκοψε οριστικά την επικοινωνία με τη νέα εκείνη. Ακόμη και αν χρειαζόταν πολλά χρόνια για τη λύση κάποιου προβλήματος, ο πατέρας Ευσέβιος δεν απέκαμνε να κρούει τη θύρα του θείου Ελέους, προσκαρτερών την προσευχή και τη δεήση. Κόρη πνευματικών του τέκνων, σε ηλικία 15 ετών παρασύρθηκε από κακές παρέες και έφτασε στο σημείο να κάνει χρήση σκληρών ναρκωτικών. Ο γέροντας όταν το έμαθε, πόνεσε πολύ, γιατί θεωρούσε την πνευματική ασθένεια πολύ χειρότερη από τη σωματική. Έκανε θερμή προσευχή για τη νέα, η οποία είχε γίνει ψυχικό ράκος και όδευε προς τον προώρο θάνατο. Επιπλέον, εκείνος έγινε το στήριγμα και η παρηγοριά όλης της οικογένειας, η οποία είχε εισέλθει σε τρομερή περιπέτεια. «Θα γίνει καλά, θα επανέλθει», έλεγε με βεβαιότητα στον απελπισμένο πατέρα της. «Να μην σταματήσουμε την προσευχή». Πράγματι, επί 7 περίπου χρόνια, οι εκκλησιαζόμενοι στον Άγιο Λουκά άκουγαν τον πατέρα Ευσέβιο να μνημονεύει το όνομα της στις αιτήσεις της Θείας Λειτουργίας. Ο Θεός δεν μπορούσε παρά να βραβεύσει την υπομονή και την αγάπη του. Και το θαύμα έγινε. Η νέα απεξαρτήθηκε και το δράμα της πήρε τέλος. Με τη βοήθεια του Θεού έγινε καινούριος άνθρωπος και σήμερα έχει οικογένεια. Προσευχόταν όχι μόνο για την ψυχική αλλά και για τη σωματική υγεία των τέκνων του. Κάποια νέα προσβλήθηκε από μια ασθένεια, με πρώτο σύμπτωμα την παράλυση του ενός βλεφάρου. Μετά από δύο περίπου μήνες, άρχισε να κλείνει και το άλλο μάτι της. Θα ήταν δηλαδή τυφλή, ενώ είχε όραση. Την παραμονή της εορτής των Αγίων Αναργύρων, ο πατέρας Ευσέβιος συνέστησε σε ομίγυρη πνευματικών του παιδιών
όχι απλώς να προσεύχονται για την υγεία της ασθενούς, αλλά να παρακαλούν συγκεκριμένα να ανοίξει το μάτι της. Και πρόσθεσε, απόψε, να εκβιάσουμε τους Αγίους Αναργύρους να ανοίξουν το μάτι της κυρίας. Στις 2 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, η νέα, χωρίς να έχει αρχίσει κάποια θεραπεία, ένιωσε πετάρισμα στο κλειστό μάτι. Το βλέφαρο τεινάχθηκε 1-2 φορές και ξαφνικά άνοιξε εντελώς. Από τότε δεν έκλεισε ξανά. Μία αδελφή νοσοκόμος καταθέτει τη δική της μαρτυρία. Είχε γεμίσει το σώμα μου λεφαδένες. Κατά τη διάγνωση των γιατρών, τραχυλικούς, μασχαλιαίους, βουβωνικούς μεγάλου μεγέθους. Πριν γίνει η βιοψία που είχε προγραμματιστεί, πήγα να πω το πρόβλημά μου στον πατέρα Ευσέβιο, τον πνευματικό μου. «Η δύναμης του Τιμίου Σταυρού, παιδί μου, είναι μεγάλη», μου είπε. Πήρε το σταυρό από την Αγία Τράπεζα. Γονάτισα και με σταύρωσε. Ενώ μου διάβαζε τις ευχές, ένιωσα να με περιλούει κρύος υδρότας και συγχρόνως ένα μεγάλο βάρος να φεύγει από πάνω μου. Ένα απερίγραπτο αίσθημα. «Μην ανησυχείς, παιδί μου. Είσαι καλά, δεν έχεις τίποτε», είπε στο τέλος. Το επόμενο πρωί, στη δουλειά μου, όπου με εξέτασαν γιατροί λεπτομερώς, δεν βρήκα ούτε ένα λεφαδένα. Η αγάπη του και οι εκτενείς δεήσεις του άλλαζαν τις βουλές του Θεού. Μέρες και νύχτες προσευχόταν για πνευματικό του τέκνο που ήταν βαριά άρρωστο και νοσηλευόταν σε μονάδα εντατικής, παρακολουθήσεως στο εξωτερικό. Οι γιατροί δεν έδιναν πλέον ελπίδα ζωής. Στις 3 η ώρα τη νύχτα οι δικοί του τηλεφώνησαν στο μοναστήρι για να πούν ότι ο νέος φεύγει από στιγμή σε στιγμή. Ο πατέρας Ευσέβιος παρακαλεί γονικλινή στο Θεό. «Ανάστησέ τον, Κύριε». Ξημέρωσε. Ήταν Σάββατο του Λαζάρου. Ο νέος, αναπάντεχα, άρχισε να παίρνει το καλύτερο. Έγινε καλά και βγήκε από το νοσοκομείο. Σήμερα έχει μια χαριτωμένη οικογένεια. Η συμμετοχή του στα προβλήματα των πνευματικών του τέκνων δεν περιοριζόταν μόνο στην προσευχή. Συμπαραστεκόταν άμεσα και από κοντά. Θαυμαστή και συγκινητική είναι η ιστορία παιδιού ιερέως το οποίο γεννήθηκε με σοβαρή καρδιοπάθεια και οι γιατροί δεν έδωσαν ελπίδα ζωής. «Αυτά τα παιδιά δεν ζουν περισσότερο από 6 μήνες», είπε στους γονείς γνωστός παιδοκαρδιοχειρούργος στο Τζάνιο νοσοκομείο. Ο πατέρας Ευσέβιος στάθηκε κοντά τους από την πρώτη στιγμή και προσευχόταν θερμά για την υγεία του βρέφους. Το βάπτισε 15 ημερών και το κοινώνησε. «Τώρα που βαπτίστηκε ο Μιχαλάκης, έχει τα ίδια δικαιώματα με όλους εμάς στη Βασιλεία του Θεού. Είναι ο κύριος Μιχαλάκης», έλεγε χαρακτηριστικά. «Πάτερ Ευσέβη, να το πάμε στην Αμερική», ρώτησαν οι γονείς. «Όλοι μας αποτρέπουν». «Να πάτε», είπε χωρίς δισταγμό, «και θα βοηθήσει ο Θεός. Εκεί τα μηχανήματα είναι τελειότερα». Ο ίδιος του συνόδευσε στο αεροδρόμιο όταν έφευγαν. Ευλόγησε το βρέφος πολλές φορές και έβαλε επάνω στο μαξιλάρι του ένα μικρό σταυρό. Ζήτησε άδεια από τους αστυνομικούς και έφτασε μέχρι τη σκάλα του αεροσκάφους, βαδίζοντας δίπλα στον πατέρα, ο οποίος κρατούσε το καλαθάκι με το παιδί. «Γέροντα, ως πρόβατον επισφαγής, το πάνε το καημένο. Άραγε θα γυρίσει ζωντανό», ρώτησε η ανάδοχος. «Θα γυρίσει», απάντησε με έντονη βεβαιότητα ο γέροντας. «Θα γυρίσει». Τις παραμονές της μεγάλης επεμβάσεως ανοιχτής καρδιάς που υπέστη ο 42 ημερών Μιχαλάκης, ο πατέρας Ευσέβιος, μνημόνευε στη μεγάλη είσοδο. «Κύριε, κατεύθυνε το χέρι των ιατρών, για να έχει άριστη επιτυχία η εγχείρηση στην καρδιά του δούλου σου Μιχάηλ, προς δόξαν του Παναγίου σου ονόματος». Στην Αμερική, ο Ελληνοαμερικανός καρδιοχειρούργος τηλεφώνησε μέσα από το χειρουργείο στους γονείς που περίμεναν έξω εναγωνίως. «Γονατίστε να ευχαριστήσετε το Θεό. Όλα πήγαν θαυμάσια». Η εγχείρηση πέτυχε και ο Μιχαλάκης γύρισε στην Ελλάδα, χάρη στις ευχές του πατρός Ευσεβίου, ο οποίος πήγε και πάλι στο αεροδρόμιο να τον υποδεχθεί. Ο Άγιος Γέροντας τον είχε αναλάβει υπό την προστασία του. Σήμερα είναι ένας έξυπνος και δραστήριος νέος 22 ετών. «Πώς να ξεχάσουμε τον πατέρα Ευσέβιο», λένε με ευγνωμοσύνη οι γονείς του. «Έχουμε το θαύμα ζωντανό μέσα στο σπίτι μας». Αγαπητοί ακροατές, άλλη μια ραδιοφωνική εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Στο σημείο αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε και με τη χάρη του Θεού και τις πρεσβείες των Αγίων μας θα τα ξαναπούμε στην επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση. Έως τότε να είστε όλοι καλά. Χαίρετε. Σύγχρονοι ασκητές. Μια εκπομπή μαρτυρία του Ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδροπόλεως που μας παρουσιάζει σύγχρονες μορφές πίστεως, σιωπής και ασκήσεως. Σύγχρονοι ασκητές. Ο βίος
οι διδαχές και η απλότητα των σύγχρονων ασκητών πατέρων στην σημερινή κοινωνία της βουής, των απαιτήσεων και των προβλημάτων. Επιμέλεια, Απόστολος Καπουδάκης.